Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου εξιχνιάστηκε περίπτωση απόπειρας ληστείας σε πρακτορείο ΠΑΠ που διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 24ης 12ου του 2022 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Πιο ειδικά, οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας μάσκες full face, εισήλθαν τότε σε κατάστημα πρακτορείο ΠΑΠ και απέτησαν τις εισπράξεις του ταμείου, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Ενώ ένας εκ των δραστών χτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι τον υπάλληλο και τράπηκαν σε φυγή. Από την έρευνα, πάντως, προέκυψε ότι ένας εκ των δύο δραστών είναι άνδρας 23 ετών. Στα χέρια της αστυνομίας όμως έπεσε και ένας 34χρονος άνδρας της Κιάθο για παράβαση της νομοθεσίας περί κλοπής. Πιο ειδικά, ο δράστης κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου στη Σκιάθο αφαίρεσε ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ενώ αποπειράθηκε να αφαιρέσει ένα ακόμη γιοταχή αυτοκίνητο. Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.